Τώρα μπαίνουμε στη συζήτηση επί της πρώτης ανακοινώσεως. Θα κρατήσουμε τη σειρά των εισηγητών. Υπάρχει καμία ερώτηση ή και τοποθέτηση ακόμα μπορούμε. Για το πρώτο ζήτημα. Για να κρατήσουμε λίγο τη σειρά, γιατί θα λοιπόν, δεν βλέπω να υπάρχει κανένας, οπότε πάμε στην δεύτερη ανακοίνωση του κύριου Χατζή Αναστασίου για την περιοχή της Δράμας 1870-14 και του Λέμψα Πόλου Συνόρων. Εδώ θα είχα εγώ μια ερώτηση. Από πού έχει την πληροφορία ότι το 1895 υπήρξε τέτοια πρωτοβουλία, θα σου δώσω. Αναφέρεται στο τελευταίο βιβλίο του Βασίλη του Γούναρη. Παραπέμπω σε αυτόν γιατί αυτός έχει την πηγή. Οπότε. Ποιος μιλάει με ποιον. Ναι, είναι, αναφέρεται επί λέξη, εάν θυμάμαι το κομμάτι, ότι κύκλοι πολιτικοί της Βουλγαρική διατυπώνουν την άποψη ότι θα μπορούσε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θέλει περαιτέρω διερεύνηση, γι' αυτό και το τόνισα, της διανομής κατά κάποιον τρόπο των δύο Μητροπόλεων Σερών και Δράμας ως μια αιρετική, ας το πούμε, άποψη στην, μέχρι τότε και στη συνέχεια βέβαια άποψη ότι η Βουλγαρία, η Μακεδονία και η Θράκη είναι βουλγαρικές και τις διεκδικούμε. Η πολιτική δεν υπάρχει, συγκεκριμένα δεν ξέρουμε πρόσωπα ποιοι είναι. Ναι, όχι, όχι. Αυτό φαρός είναι από εφημερίδα, από τι είναι. Όχι, όχι. Εγώ παραπέμπω εκεί, προφανώς. Εκεί από εφημερίδα, ελληνική, από πού είναι. Τώρα δεν θυμάμαι την παρακοπή του Γούναρη, τη συγκεκριμένη. Επομένως, ναι. Ναι, 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 ναι. Άλλη ερώτηση υπάρχει, λέτε το όνομά σας και την ειδικότητά σας. Λέγομαι ο Βασίλης Δημήτρης και αυτή τη στιγμή είμαι συνταξιούχος. Κράτησε η Βουλγαρόφωνη και ερώτηση μου είναι αυτή και στον κύριο καθηγητή. Αυτοί που μιλούσαν την ιδιωματική αυτή, η βουλγαρική, μόνο βουλγαρική μιλούσαν. Γιατί αυτό τονίζεται βουλγαρόφωνη, ενώ αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι μιλούσαν τουρκικά κάποιαστα και ελληνικά οι περισσότεροι. Γιατί ερχόμαστε και λέμε εδώ βουλγαρόφωνη. Εγώ ξέρω από τη δική μου την οικογένεια. Γιατί είμαι γηγενής, είμαι από το μοναστηράκι. Το 1810, 10 Μαΐου, αφιέρωσε ο παππούς του πατέρα μου στην εκκλησία διαχειρός Θανάση κάποια πράγματα στην εκκλησία. Το γράφει ελληνικά. Όλες οι εκκλησίες μας γράφονται ελληνικά γράμματα. Πότε κτίστηκαν, το 1842 στα ελληνικά. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Αυτοί οι άνθρωποι που μιλούσαν βουλγαρικά, μόνο βουλγαρικά μιλούσαν. Δεν μιλούσαν ελληνικά, δεν μιλούσαν τουρκικά. Πώς συνομιλούνταν με 540 χρόνια με τους Τούρκους. Αυτή την απάντηση θέλω να δώσω. Ο εισηγητής σου. Ο εισηγητής σου απευθύνει. Κάνω το διαιτητή εδώ. Έχει επικρατήσει στην έρευνα για ευκολία όρος σλαβόφωνοι πληθυσμοί. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι που κινούνταν στον δημόσιο χώρο, οι άντρες κυρίως, μιλούσαν και δυο και τρεις γλώσσες. Αυτό είναι αλήθεια. Ανάλογα με την περίσταση. Οι γυναίκες όμως που μέναν καθισμένες στο σπίτι περισσότερο ή ο χώρος τους ήταν περιορισμένος στα όρια του χωριού, τα κτήματα κτλ. Διατηρούσαν την σλαβοφωνία. Παρόλα αυτά, είναι ακριβές ότι πράγματι η πλειοψηφία των πληθυσμών αυτών μιλούσε δυο και τρεις καμιά φορά γλώσσα και μάλιστα με την ίδια επιδεξιότητα και επιτιδιότητα. Ειδικά στο. Ναι, ναι, απλώς ναι, χάρη ευκολίας χρησιμοποιείται ο ένας όρος. Έτσι, αντί να λέμε δίγλωση, τρίγλωση, πληθυσμοί και να το τοποθετούμε έτσι, κάπου πιο λεπτομεριακά. Αν μια παρατήρηση μπορεί να εδώ κάποιο τα γεγονότα το 16-18 δεν αναδεικνύονται από πουθενά.
Έχουν γίνει τραγικά πράγματα εδώ στα θέατρα. Θα το κάνουμε σε άλλο συνέδριο και είμαστε σε διαδικασία απόκτησης υλικού για την περίοδο αυτή, η οποία είναι άγνωστη. Δεν είναι επί του παρόντος. Όταν είμαστε σε θέση, τώρα κάθε χρόνο θα έχουμε ένα συνέδριο με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τον χρόνο που θα δεύτερο γενικό πόλεμο και ο πρώτο θα συνέχεια. Εκτό και έχουμε και ένα τρίτο παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο τώρα έτσι. Θα δούμε πώ θα κρατάει ο Σαράγεβο. Εν πάση περιπτώσει, εμεί ιστορικοί κάθε χρόνο θα κάνουμε. Για τον οικονομικό πόλεμο μετά. Λοιπόν, ζητήστε το λόγο. Ναι, ναι, κύριε Σπρόβιδη, έχει το λόγο. Ναι, απλώ να απαντήσω και από την πλευρά μου ότι η γλώσσα δεν προδίκαζε όπως θα ήθελαν οι Βούλγαροι την συνείδηση. Δηλαδή τα Βοδενά ήταν μια πόλη που όσον αφορά τον χριστιανικό σπιδισμό η πατριαρχική που ταυτίζεται με τον ελληνισμό ήταν διπλάση και τριπλάση σχεδόν των εξαρχικών δηλαδή Βουλγάρων. Οι Βούλγαροι που έχουν μια ρομαντική αντίληψη για το έθνος ακολουθούν το γερμανικό πρότυπο της γλώσσας και θέλουν σ' όλοι και καλά. Και θέλανε γιατί τους συνέφερε να ταυτίσουν τη γλώσσα με την εθνικότητα. Αλλά αυτό δεν ίσχυε. Τώρα, το τι πιάνει, πώς χαρακτηρίζουν κάποιον σλαβόφωνο ή ελληνόφωνο, εξαρτάται από τη μητρική γλώσσα. Τη γλώσσα που μιλείται οίκη. Έτσι, ο μικρογιώτη, αυτή μιλείται οίκη. Και κυρίως από τη μάνα. Και τώρα, ποιες άλλες γλώσσες ομιλούνταν, εξαρτάται αν οι άνδρες ή και κάποιες και γυναίκες. Σε κατά δεύτερον είχαν περάσει από σχολείο, ποιο σχολείο, έτσι, αν είχαν περάσει από ελληνικό σχολείο η ελληνοφωνία επεκτηνόταν και φυσικά στην γλώσσα του Παζελού ήταν κατά κανόνα η τουρκική, έτσι. Τώρα όσον αφορά τη δικιά μου ανακοίνωση απλώς ήθελα να προσθέσω, για να μην υπάρξει παρεξήγηση, ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας που έλεγε ο κοινωνικός αγώνας... Δεν τελειώσαμε, δεν είναι μετά. Θα επανέλθω. Εντάξει, Επί της ανακοινώσεως της Δευτέρας. Ναι, ναι. Απλώς, αν μου επιτρέπετε μία παρατήρηση και εμένα πάνω σε αυτό το σημείο που επέφη. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ξεχάσουμε ότι η γλώσσα και ο εθνισμός είναι δύο διαφορετικά πράγματα στην περιοχή μας. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος επειδή χαρακτηρίζεται σλαβόφωνος σημαίνει ότι έχει μη ελληνική ταυτότητα. Αντίθετα μάλιστα υπάρχουν φοβερά συγκινητικές περιπτώσεις πολύ μεγάλων ομάδων πληθυσμού που ενώ η πρώτη τους μητρική ξέρω εγώ γλώσσα μπορεί να είναι σλαβικά η ταύτισή τους με τον ελληνισμό ήταν απόλυτη και επέφερε και θυσίες φοβερές και για τους ίδιους και για την οικογένειά τους. Ωραία. Υπάρχει άλλη ερώτηση επί της Δευτέρας ανακοινώσεως. Αυτό ήθελα να τονίσω, ξεκαθάρισε ο κύριος Μόλις πριν, γιατί στην μνήμη του απλού πολίτη, ας πούμε, που ακούει βουλγαρόφωνη, το ταυτίζει αμέσως και με το εθνικό. Αυτό κυριαρχεί. Και δεν είναι ξεκαθαρισμένο για τον απλό τον κόσμο. Ναι. Όταν ακούω εγώ βουλγαρόφωνη, έχω την ιδέα ότι ήταν εξαρχική, έχω την ιδέα ότι είχαν πλέον γύρει στη βουλγαρική πλευρά κτλ. Αυτό στην κοινή γνώμη υπάρχει και πιστεύω και γι' αυτό ο κύριος Βασιλής ανακοίνησε και το θέμα. Και αν πούμε πατριαρχική βουλγαρόφωνη. Ακριβώς εκεί είναι το σύνθημα. Το πατριαρχική έχουμε μάθει να το ξεχωρίσουμε. Διότι κάπως έπρεπε να ονομάσουμε αυτά τα ιδιώματα. Εάν σήμερα τα ονομάσεις μακεδονικά, κινδυνεύεις να κατηγορηθείς για φιλοσκοπιανισμό που τότε δεν υπήρχε. Ναι, αλλά κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, να ξέρουμε τι λέμε. Μια ιδέα το οποίο θεωρούσαμε δυτικό βουλγαρικά που δεν ταυτίζεται αυτό. Πρέπει να είναι και ευρύτερο γνωστό αυτό εδώ. Λοιπόν, επί της τρίτης ανακοινώσεως του κυρίου Πλουμίδη. Έχετε το λόγο. Νομίζω είστε γνωστός κύριε Πασχαλίδη. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πρώτον να συγχαρώ τον νεαρό φοιτητή. Γιατί με δίνει. Όχι, είναι η τρίτη του κύριου Πλουμίδη. Α, συγγνώμη, εγώ. Το τελευταίο θα πάω. Συγγνώμη. Έκανα λάθος. Η οποία δεν ενέπεται βέβαια στο θέμα τη δράμα, αλλά εμά αυτό είναι το γενικότερο. Εγώ διατηρώ ορισμένε. Α, έχετε. Κύριε Σέντε, και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Πλουμίδη, που είναι και νεαρός, αλλά είναι και λέκτορα στο Πανεπιστήμιο.
για την ανακοίνωσή του. Μία ερώτηση, γιατί είδα ότι αφήσατε στην άκρη πολλές σελίδες. Ίσως υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν, προφανώς υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν αναφέρατε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα ότι η βουλγαρική πλευρά ανακοινεί κοινωνικό ζήτημα, ενώ η ελληνική ελάχιστα έως καθόλου, ειδικά στο ζήτημα της Μακεδονίας. Όμως έμεινα με την εντύπωση ότι η ανακοίνωση του κοινωνικού ζητήματος τη θεωρείται εργαλειακή. Ήθελα να το διευκρινίσετε αυτό, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν ήταν αποκλειστικά εργαλειακή, αλλά υπήρχαν τάσεις πραγματικά σοσιαλιστικές της εποχής εκείνης στους κόλπους του βουλγαρομακεδονικού κινήματος, ειλικρινής δηλαδή, σοσιαλιστικές, και αυτό δημιούργησε και ένα πρόβλημα στους κόλπους του κομιτάτου με δολοφονίες, δολοπλοκίες, αντιζηλίες, διαμάχες, το οποίο αδυνάτησε αισθητά και την δυναμική του κινήματος του βουλγαρικού, της βουλγαρική πλευρά. Ήθελα ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Λοιπόν, για να μην υπάρξει παρεξήγηση, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό που είπε ο καθηγητής ο κ. Φέτας νωρίτερα. Ο πυρήνας του μακεδονικού ζητήματος ήταν και παρέμεινε μέχρι το τέλος του εθνικός, εθνικιστικός, έτσι. Σκοπός ήταν από βουλγαρικής, βουλγαρομακεδονικής πλευράς της ΕΜΕΟ η ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο βουλγαρικό εθνικό κράτος. Αλλά χρησιμοποιήθηκε, εργαλειοποιήθηκε, έτσι. Ένα ζήτημα, το αγροτικό ζήτημα, που είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, το ζήτημα της κοινωνικής απελευθέρωσης των πολίγων και της διανομής, της κατάτμησης των μεγάλων γεωκτησιών, προκειμένου να συσπηρωθεί ένα μεγάλο ευρύ κοινωνικό στρώμα, το στρώμα των πολίγων, στην βουλγαρική εθνική προσπάθεια. Και όταν λέω πάλι επίσης ήταν επιφαινόμενο αυτό το κοινωνικό ζήτημα, δεν σημαίνει ότι ήταν και υποκριτικό. Μπορεί να το πιστεύετε και το πίστευε μεγάλη μερίδα της ΕΜΕΟ που ήταν, είχε σοσιαλιστικές καταβολές, αγροτιστικές καταβολές, αλλά δεν ήταν το κύριο ζητούμενο. Και αυτό αφορά την ύπαιθρο. Έτσι, στις πόλεις έχουμε τις κοινοτικές διαμάχες, αυτό το ζήτημα των κοινοτικών διενέξεων που καθόρισε ποιος θα είναι Βούλγαρος, ποιος θα είναι Έλληνας, το έχει αναντήσει ο Βασίλης ο Βούναρης, και άλλοι παράγοντες, άλλοι προσωπικοί παράγοντες, προσωπικά συμφέροντα κτλ. Που καθορίζουν ποιος θα ταχθεί πού. Εγώ μία πτυχή ανέδειξα που την έχουν αναδείξει και άλλοι, αλλά χρειάζεται περισσότερη ανάδειξη μέσα από ελληνικές πηγές, από πρωτογενείς ελληνικές πηγές, από μνημονεύματα Ελλήνων διπλωματών και μακεδονομάχων. Και να συμπληρώσω τέλος κάτι άλλο, ότι όλο αυτό που ήταν. Τι χάρτες επίσης που είδαμε νωρίτερα σε άλλη ανακοίνωση. Τα στατιστικά δεδομένα, το ζήτημα των τσιφλικιών, το οποίο είχε σχέση γεωμετρική με το χώρο της Μακεδονίας. Δηλαδή τα τσιφλίκια, ο κάμπος που ήταν διανεμημένος όλο στα τσιφλίκια. Έτσι. Είχε μεγάλη έκταση, κάλυπτε μεγάλη έκταση σε γεωμετρικό επίπεδο. Ενώ τα ημιορεινά μέρη και τα ορεινά μέρη ήταν ελευθεροχώρια και κεφαλοχώρια, κατοικούνταν από βλαχόφωνους, οι οποίοι ως επιτοπλίστων ήταν ελληνόβλαχοι, δεν ήταν ρουμανόβλαχοι, ήταν κυρίως ελληνόβλαχοι και ελληνόφωνοι. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά είχαν σημασία εάν το μακεδονικό ζήτημα και ευρύτερα το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Τουρκίας λυνόταν με ειρηνικό τρόπο σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων που θα συγκαλούσαν με παρέμβασή τους οι μεγάλες δυνάμεις εποχής. Όλα αυτά έχασαν το νόημά του σε μεγάλο, πολύ μεγάλο βαθμό από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος. Τον οποίο όμως τον πόλεμο, γιατί μιλάνε για βαλκανικούς πολέμους, έχω δει πηγές του Ελληνικού Μακεδονικού Κομιτάτου τον Ιούλιο του 1912 και μιλάνε για μελλοντική διανομή της Μακεδονίας. Δεν τον φαντάζονταν, δεν μπορούσαν να τον υποθέσουν η συντριπτική πλειονότητα, όχι απλά του λαού, αλλά και των εμπλεκομένων. Έτσι, παρά ένας μικρός κύκλος. Στα νότατα κλιμάκια της εξουσίας, στην Αθήνα, τη Σόφια και το Βελιγράδι και την Ποντγκόριτσα, που είχαν ήδη συνάψει μυστικές συμφωνίες και είχαν πιστεί για τη δυνατότητα του εθικτού ενός συμμαχικού πολέμου εναντίον της Τουρκίας. Όλο μάλλον ότι είχε ξεσπάσει και ο Ιταλο-Τουρκικός πόλεμος και κινήθηκαν γρήγορα οι σύμμαχοι χριστιανοί, οι Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, Μαυροβούνοι για να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία. Όταν έβγαινε πληγωμένη η Τουρκία από έναν πόλεμο με την Ιταλία τον Οκτώβριο του 12 για να
πετύχουν το σκοπό. Οι Τάρους δεν ήταν κάτι το οποίο θεωρείται εφικτό. Δεν μπορούσε να το φανταστεί ο πολύ ο κόσμος τότε του Βαλκανικού πόλεμου. Και γι' αυτό έχουμε τους κάρτες, έχουμε όλα τα υπόλοιπα εργαλεία, το αγροτικό ζήτημα και ένα καλό εργαλείο, που θα αναφέρονταν, επαναλαμβάνω, σε μια ειρηνική επίλυση του μακεδονικού ζητήματος, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με διαμελισμό. Επίσης, καλό θα είναι να νομίζω να θυμόμαστε ότι αυτή η διαδικασία την οποία περιέγραψε ο κ. Πλουμίδης, ίσως εγώ όπως την καταλαβαίνω, είναι και ένα είδος, επιτρέψτε μου, θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ σύγχρονο όρο, ένα είδος λαϊκισμού που μπαίνει μέσα στη λογική της ΕΜΕΟ και το οποίο όντως είναι ένα εργαλείο για την προώθηση ενός εθνικιστικού στόχου. Από την άλλη πλευρά όμως, να μην ξεχνάμε ότι ανάλογα και με το χρόνο, οι στρατηγικές είναι, ο πυρήνας είναι ο εθνικός αναμφισβήτητα, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Φέτας, οι τακτικές όμως μπορεί να μεταβληθούν. Ας πούμε, μέχρι το 1910-12, ο ελληνικός στόχος στη Μακεδονία είναι να αποτραπεί η επικράτηση των Βουλγάρων. Είναι η άρνηση της περιοχής έτσι ώστε να μείνει το μέλλον της ανοιχτό. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι όταν η Ελλάδα απελευθερώνει τη Μακεδονία, το 1917 η κυβέρνηση Βενιζέλου κάνει την ριζοσπαστικότερη κοινωνική μεταρρύθμιση στην ιστορία του ελληνικού κράτους, δηλαδή τη διανομή των τσιφλικιών, την κάνει η Ελλάδα. Δεν θα πρέπει δηλαδή να θεωρήσουμε ότι η ελληνική εθνική πολιτική ταυτίζεται με ένα κοινωνικά συντηρητικό εθνικό όραμα, γιατί η ίδια μετά όταν γίνεται η απελευθέρωση έρχεται και προωθεί έναν πολύ πιο ριζοσπαστικό κοινωνικό στόχο. Η εικόνα που αποκόμισε εδώ ένας ακροατής είναι ότι παρουσιάστηκε η ελληνοβουλγαρική διαπάλη ότι είναι φτωχοί, σλαβόφωνοι χωρικοί που παλεύουν με πλούσιους Έλληνες γεωκτήμονες και Τούρκους που τα έχουν ενδεχομένως πλακάκια σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό, αν το προσέλαβε κάποιος έτσι, αδικείται ο εισηγητής. Γιατί άλλο ήθελε να μας πει. Συνεπώς ήταν το επικοινωνιακό το οποίο έπρεπε διαφορετικά να τονιστεί, προκειμένου να μην αποκομίσει κανείς αυτήν την εντύπωση. Γιατί όταν μου κλείνεται με τον Αντανίρ, ο Αντανίρ είναι Τούρκος εθνικιστής. Θέλει να πει ότι στη Μακεδονία δεν υπήρχε εθνική συνείδηση που ήταν κατσαπλιάδες, Μακεδονομάχοι και Βούλγαροι κομιτατζίδες. Ληστές. Με την έννοια που το λέει αυτό, που λέει Μπάο, όχι με την άλλη έννοια του ληστού. Είναι κοινωνιολόγος ο άνθρωπος. Και στο τέλος κλείνει, αν οι Νεότουρκοι κάναν αυτά που επαγγέλλονταν, θα είχαν λύσει το Μακεδονικό και θα είχε μείνει η Μακεδονία και η Θράκη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό θέλει να πει. Αυτό το λέει αυτό ο Νεότουρκο για την πολιτική του. Εντάξει, τα λέει 1976 είναι αυτή η διατριβή του Αντανίδη. Λοιπόν, έχει υποστεί κριτική, απάντησε και τα. Αυτό πέρασε εδώ με την αντίληψη αυτή. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ΕΜΕΟ, ποια είναι η κοινωνική σύνθεση τη ΕΜΕΟ, ποιοι είναι οι αυτοί. Όλοι είναι γη πλουσίων Βουλγάρων. Είναι δάσκαλοι, είναι γιατροί, είναι αστικά στρώματα αυτά τα οποία αρχίζουν να κάνουν ένα μακεδονικό ένοπλο αγώνα με την βουλγαρική έννοια. Έτσι, οι Βούλγαροι. Είναι συνεπώς αστικά. Εννοείται ότι μέσα στο παιχνίδι αυτό παίζεται το υπερεθνικό, γιατί δεν έχουν εδώ βαντολική ομιλία, έχουν και άλλες εθνότητες. Οπότε έπρεπε να μπει αυτό το σοσιαλιστικό ή και η Βαλκανική Ομοσπονδία ακόμα. Αν δεν μπορεί να γίνει η ένωση με τη Βουλγαρία ως μέσο πάνω. Και προκειμένου να τραβήξουν και τον κόσμο, βάλουν και το κοινωνικό αυτό, το οποίο πάντα υπησέρχεται, αλλά για λόγους τακτικής. Και βέβαια γιατί, ας το πούμε, εντάξει, με την Τουρκία θέλουν, δεν θέλουν το status quo να διατηρηθεί. Πότε αυτό, μετά το 1897, όταν δεν έχουμε επιλογή. Πριν τα ελληνικά σώματα βγαίνουν και κάνουν τον αγώνα, το 1896. Και στις διαμάχες στον Μακεδονικό αγώνα, τις μεγαλύτερες απώλειες στα ελληνικά ανταρκτικά σώματα, τις είχαν υποστεί από τον Οθωμανικό στρατό. Όχι από την ΕΜΕΟ, η οποία είχε τις δυσκολίες και όλα αυτά. Θέλω να πω ότι καλή αυτή η κοινωνική τοποθέτηση, αλλά όταν απολυτοποιείται και όλο το άλλο, οι άλλοι παράγοντες δεν λαμβάνονται υπόψη, δίνεται αυτή η εντύπωση μιας οικονομίστικης, κοινωνιολογίζουσας ιστορίας, που είναι τώρα πολύ της μόδας αυτό. Γιατί και ένας κοινωνιολόγος και ένας κοινωνικής ιστορίας μπορεί να, χωρίς να μπαίνει όλο το πλαίσιο της εποχής, τα διπλωματικά, τα κοινωνικά, η προπαγάνδα, ο πολιτικός λόγος που αρθρώνεται, η πολιτική τάξη, η πράξη που επιτελείται κτλ. Υπό την έννοια συνεπώς αυτή, κάποιος προσέλαβε,
όπως ελέγχθη εδώ πέρα, ότι είναι οι φτωχοί σλαβόφωνοι χωρικοί, οι οποίοι πολεμούν εναντίον, τους καλούν να πολεμήσουν εναντίον των Ελλήνων που είναι οι πλούσιοι κτλ. Και δεν υπάρχουν Έλληνες χωρικοί οι οποίοι είναι φτωχοί. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση κτλ. Συμφωνώ ότι είναι, γιατί αυτό γινόταν και πριν. Η ΕΜΕΟ έχει προδρόμου στι άλλε βουλγαρικέ οργανώσει. Πριν δημιουργηθεί βουλγαρικό γραφειοκράτη, την ίδια επαγγελία είχαν. Είναι ο ελληνικός κύρος που πρέπει να χτυπήσουμε, είναι οι τσορμπατζίδες, πάνε μαζί αυτά εθνικό και κοινωνικό. Αλλά εννοείται ότι το εθνικό υπερισχύει, διότι για να κάνεις την κοινωνική επανάσταση εδώ, δεν έχεις τον Γάλλο, τον Άγγλο, τον Τσιφλικά, τον Νομπίλτας, έχεις τον Τούρκο. Δεν πρέπει να κάνεις την εθνική επανάσταση για να κάνεις την κοινωνική μετά επανάσταση. Αυτά πάνε μαζί, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό εννοώ. Έχει το λόγο, κύριε Παπολυμπίου. Είναι καλό να συμπληρωθεί και το γεωγραφικό, δηλαδή τα μεγαλύτερα συγκλήρια στη Μακεδονία τα έχουμε στη Χαλκιδική. Όπου εκεί λογικά θα περίμενε κάτι οι κολλήγοι να είναι κάτι άλλο. Όμως ξέρουμε εκεί ότι είναι και πατριαρχικοί και Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση αποδόμησης. Αυτό το είδαμε και σε εκπομπές του 21, τα λέω εγώ. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα όμως, είναι και αλλού και στη Βουλγαρία, είναι και στην Αλβανία και τα λοιπά με το Σκεντέρβεϊ, ότι έκανε αγώνα ο Σκεντέρβεϊ από προσωπικό πάθος επειδή του σκότωσε πατέρα του, το να πει το Τζακ Μπαρέ, και όχι εγώ επειδή είχε μια χριστιανική συνείδηση κτλ. Ή και στη Βουλγαρία, οι σφαγές του Μπατάκ ερμηνεύονται ως κοινωνικό κίνημα. Τα χωριά είχαν ξεσηκωθεί, επανάσταση μεγάλη και είναι κοινωνικό κίνημα για ορισμένα προνόμια τοπικά. Τα λένε αυτά. Και ξεσηκώνεται κεφαλοχώρια, δεν ξεσηκώνεται η Ήπεθρος, αυτοί οι οποίοι είχαν πλουτίσει με το Οθωμανικό κράτος. Αυτοί οι πλούσιοι ξεσηκώνονται όταν αρχίζει ο πόλεμος του 76-77. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο σχηματικά τα πράγματα, αλλά είναι μέσα σε μια νέα τάση αποδόμησης, αυτό το τονίζω. Εμείς οι ιστορικοί οφείλουμε να βλέπουμε σφαιρικά τα πράγματα, λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες. Τώρα, αν βάλεις την ελληνοβουλγαρική αντιπαράθεση με στενά ταξικούς όρους, μπορεί να μην ήταν αυτό η πρόθεση, αλλά αυτό που προσέλαβε ο κοινός εδώ ο ακροατής είναι αυτό. Τελικά τα βλέπω σε μια κοινωνική διάσταση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κατά την ταπεινή μου, γνώμη. Λοιπόν, επειδή υπάρχει άλλη ερώτηση. Όχι, είναι το τελευταίο ανακοίνωση. Επιφεύγουμε από τους συνομιλητές, από τους εισαγητές. Εσείς. Ποιος είστε καταρχήν? Διονύσης Νικόλαος. Για την τρίτη ανακοίνωση ήθελα να κάνω μια ερώτηση, επειδή είχε ουσιαστικά ένα γενικό περιεχόμενο περί της Μακεδονίας, αλλά και λίγο συγκεκριμένο περί της περιοχής των Βοδενών. Ποια ήταν η κοινωνική διαστρωμάτωση την περίοδο 1870-1913 στην περιοχή της Δράμας? Δηλαδή, από όσο γνωρίζω, αν ήταν η εθνολογική και η κοινωνική διαστρωμάτωση στην περιοχή της Δράμας, τουλάχιστον στην πόλη της Δράμας, πριν από 1870, μετά όπως ανέφερε ο κ. Βαγενάς, έρχονται αρκετοί από την Ήπειρο, οπότε έρχεται και ο συντηρόδρομος, έχουμε καταστάσεις πληθυσμών ελληνικών που δεν ήταν γηγενείς και κυρίως στην πόλη της Δράμας. Και γι' αυτό και φτάνει σε ένα πολύ καλό σημαντικό ποσοστό το ελληνικό στοιχείο μέχρι την απελευθέρωση του 1913. Κατά συνέπεια, η ερώτηση είναι, επαναλαμβάνω, ποια ήταν η κοινωνική διαστρωμάτωση στην περιοχή της Δράμας το 1870, να το δούμε δηλαδή και στο χώρο και στο χρόνο. Γιατί άλλη ήταν η κοινωνική διαστρωμάτωση στην πόλη της Δράμας, άλλη στο Δοψάτο, στη Χορεστή και στην Προστοτσάνη και άλλη στην Διανή Προύση, παραδείγματος χάρη στο Πόλακα και στο Μοναστηράκι. Αλλά και χρονικά, γιατί αν ήταν η εθνολογική σύσταση του νομού Δράμας το 1870 και αν ήταν το 1913 με τις μεταναστεύσεις Ελλήνων πολιτών. Ποια λοιπόν ήταν η... Αυτό που αναφέρατε δηλαδή για το... Τι μπορεί να πάρεις και την ανακοίνωση του κύριου Πλουμίδα αναφερόταν σε άλλες περιοχές, όχι σαν μην κάνει έρευνα γι' αυτό. Αλλά εδώ μέσα στη Δράμα ξέρουμε τώρα, εντάξει, τώρα στα χωριά. Τέλος πάντων, υπάρχει. Μπορείτε να απαντήσετε, κύριο Πλουμίδα.
γραμματέα κατά τα σύντα. Και έπρεπε στο τσάντερο, φαντάζομαι, μπορεί να πατήσει και το καπνοχώραφο, έχει και αυτό. Μα το έπρεπε να. Αυτό το έπρεπε. Περίμενα για τον κύριο αυτό, θα είχαμε πολλές ερωτήσεις. Αλλά πολύ καλοκαίρι. Είπε ο κύριος Τσαλιός μερικές πληροφορίες. Εγώ επικεντρώθηκα στην περίπτωση της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας, όπου στην Ήπειρο υπερτερούσε σαφώς το σλαβόφωνο στοιχείο. Το πώς διαχύθηκε ο εθνικισμός είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία και δεν, εγώ δεν κάνω αποδόμηση, έτσι, μην παρεξηγήσετε, δεν κάνω αποδόμηση. Δεν είναι αποδόμηση, δεν όχι. Τάση που υπάρχει γενικά. Είναι ο εθνικισμός, ήταν σαν ένα λεωφορείο που έχει, μπαίνουν πολλοί επιβάτες. Ένας από τους βασικούς επιβάτες πρώτης θέσεως ήταν και το κοινωνικό ζήτημα, και όταν λέμε κοινωνικό εννοούμε τότε το αγροτικό ζήτημα, γιατί η υλική βάση ήταν η γη, η αγροτική γη. Έτσι. Και αυτό δεν το συναντάμε μόνο στη Μακεδονία, το είπα, συναντάμε και στην Ήπειρο, όπου ο ελληνικός εθνικισμός ήταν που έριξε το σύνθημα υπέρ της απελευθέρωσης της κοινωνικής των κολύβων και της διανομής των τσιφλικιών. Γιατί εκεί πέρα οι γεωκτήμονες ήταν Οθωμανοί. Και δεν υπήρχε και ο αλβανικός εθνικισμός που ήταν αντίπαλος στην Ήπειρο, δεν είχε θέσει κάποιο αντίστοιχο σύνθημα. Στη Δράμα, όπως και στην Καρκιδική, οι καλλιεργητές της γης ήταν ελληνόφωνοι. Άρα εκεί πέρα δεν μπορούσε να έχει πέρασει ο βουλγαρισμός. Έτσι. Είπε ο συνάδελφος, ο κύριος Τζαλέος, ότι η μισή γη της πεδιάδας της Δράμας ήταν τσιφλίκια. Άλλη μισή ήταν ελεύθερα χωράφια, ελεύθερες καλλιέργειες. Άρα ήταν πιο συρρυκνωμένο το ζήτημα το αγροτικό. Ήταν λιγότερα τα τσιφλίκια και τα τσιφλίκια θα καλλιεργούνταν από ελληνόφωνους χριστιανούς. Και πέρα από το μακεδονικό ζήτημα, το υπηρετικό ζήτημα που παίζεται μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών μέχρι το 1912-13 και στην Ένωση της Επτανήσου, στην Επτάνησο, το ζήτημα, το κίνημα της Ένωσης Επτανήσου με την Ελλάδα, ειδικά από την εμφάνιση του επτανησιακού ριζοσπαστισμού το 1848 και όσο προχωράμε προς τον χρόνο, φτάνοντας στο 1863-64, κυρίαρχο σύνθημα των επτανησίων που ήταν Έλληνες, έτσι, επτανησίων ριζοσπαστών, είναι η επίλυση του αγροτικού ζητήματος. Και υπάρχει ένα σχετικό, επίσης, αν θέλει να ανατρέξει, άρθρο του Αριστοτέλη Σίδαρη στη μεγάλη ελληνική κυκλοπαίδεια του Παύλου Κοδρανδάκη. Ήταν κυρίαρχη επιδίωξη των επτανησίων ριζοσπαστών. Δεν ξεφεύγουν. Όχι, δεν ξεφεύγουν. Δηλαδή, πολύ για τη Δράμα ήταν. Το είπαμε γιατί. Το είπαμε. Άλλο στα Επτάνησα έχουμε άλλη κοινωνική δομή. Δεν έχουμε άλλη. Έχουμε άλλη. Μα τα Βαλκάνια ήταν αγροτικά. Τέρμα. Όλοι άλλο τα Επτάνησα. Δεν είναι άλλο. Αυτό θέλω να πω. Όλα είναι ανήκουν σε ένα πάζλ. Όλη η Ανατολική και η Νοτιοανατολική Ευρώπη αντιμετώπιζε οξύ κοινωνικό ζήτημα, αγροτικό ζήτημα. Μέχρι το 1918-21-22, πότε επιλύθηκε. Και το εθνικισμός είναι ο κύριος φορέας έκφρασης αυτού του αγροτικού ζητήματος. Λοιπόν, και το λένε πολύ για τον λόγο, το λέει Βαν Μπέρεν, που γράφει το 2001. Διαβάστε το. Αυτός είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Και άλλοι, και ο Σταυριανός το λέει. Λοιπόν, και άμα θέλουμε να πάμε σε ελληνική περίπτωση, γιατί δεν είναι παρεξηγητοποίηση ότι ο ελληνικός εθνικισμός ήταν συντηρητικός. Ήταν συντηρητικός στη Μακεδονία για ένα συγκεκριμένο λόγο. Στην Ήπειρο, στα Επτάνησα, το 1864, άμα διαβάσετε το κατεξοχήν δημοσιογραφικό όργανο των Επτανησίων Ριζοσπαστών, την κοινότητα Κερκύρας, εκεί λέει ξεκάθαρο, ένωση ίσον κοινωνική απελευθέρωση των αγροτών. Έτσι, και την απαλλαγή τους από τα χρέη. Ξεκάθαρα, ευθέως. Λοιπόν, ήταν ο επιβάτης πρώτης θέσεως στο λεωφορείο του εθνικισμού το αγροτικό ζήτημα. Δεν είναι μια παράπλευρη, μια δευτερεύουσα επικοινωνιακή απλά πλευρά. Είναι βασικός πυρήνας του εθνικισμού μέχρι το 1918 με 23 στην Ανατολική Ευρώπη. Γιατί στη Δυτική Ευρώπη ήταν άλλος ο εθνικισμός, είχε άλλη μορφή. Δεν είναι ένα ισόπεδο του εθνικισμού. Ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Δεν κάνουμε θεωρίες του εθνικισμού. Θα κάνουμε συνέδριο ειδικά γι' αυτό. Εδώ σας ρώτησε για τη Δράμα. Απαντήσατε, έληξε. Τα καταεπτάνησα τώρα είναι άλλο ζήτημα. Δεν είναι άλλο ζήτημα. Δεν είναι το αντικείμενο. Να έχει αγροκρατία, να έχει φεουδαρχικές δομές. Όχι. Να έχει 1800 άνθρωποι. Λοιπόν, επί τη τελευταία ανακοινώσεω, εσείς θέλετε να κάνετε και πασχαλίδη μία παρατήρηση.
Εγώ δεν ήθελα να κάνω παρατήρηση, απλά μια διόρθωση. Είπε ότι η φιλόπτωξη αδελφό της Τσαντάτζας ιδρύθηκε το 1901 και είναι λάθος το οποίο διονύζεται και θα την κάνω αυτή την επέμβαση τώρα για να μην ξαναγραφούν στα πρακτικά τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, η φιλόπτωξη αδελφό της Άγιος Γεώργιος ιδρύθηκε το 1902 όταν ήρθε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος και πήγε στη Τσαντάτζα στις 25 Ιουλίου 1902 και την επόμενη μέρα, 26 Ιουλίου, ήδησε τη φιλόπτωχο αδελφότητα Άγιος Γεώργιος. Και ένα άλλο ακόμη όνομα που το έχω ακούσει λαθασμένα είναι αντί Σάρος, λέει Σαρός. Αυτά. Καλά, Σάρος. Και μία τελευταία ερώτηση. Ήθελα να συγχαρώ το τελευταίο μιλητή, τον κύριο Λισαλίδη, αν το λέω καλά, όχι, Λισαλίδη. Εμένα με κάλυψε απόλυτα. Και ήθελα να απαντήσω ότι εδώ στη Δράμα, πρώτης απελευθερώσεως, λειτουργούσαν 150 ελληνικά σχολεία και 5 μόλις λειτουργούσαν Βουλγάρια. Λοιπόν, νομίζω τελειώσουμε. Μια αναγκαίωση να κάνουμε από πλευρά στο ρεμοδικήσιο. Οι εισηγητές θα πάμε όλοι μαζί με το λεωφορείο γιατί θέλουμε και να, για το Λυσάκι. Σας παρακαλώ πολύ όλοι οι εισηγητές να έρθετε γιατί η Επιστημονική Επιτροπή θα σας δώσει κάποιες οδηγίες για να γράψετε μέσα στο πλαίσιο αυτό τις εισηγήσεις σας, τις τελικές. Το γεύμα θα το πληρώσει δεκότα.